θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω άπαντες για την παρουσία σας, πάνω από όλη την κυρίως τους εργαζομένους, και θέλω να ξέρετε ότι πραγματικά όποτε μου δίνετε ευκαιρία επαινώ την παρουσία σας και την προσφορά σας, διότι είμαι όντως τυχερός σε αυτή τη θέση που έχω αναλάβει, γιατί μπήκα σε μια υπηρεσία η οποία ήταν πραγματικά οργανωμένη, πραγματικά έχει ένα αξιόπιστο και επαγγελματικό προσωπικό σε όλα τα επίπεδα, και με αυτή την έννοια μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει ένα ισχυρό σύνολο και με το ΔΟΣΟΥ και παράγουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για την Κεφαλονιά και τους δημότες της. Και τους δημότες της στο βαθμό του δυνατού πάντα. Πάντως από την πλευρά μου έχετε ένα μεγάλο ευχαριστώ και ξέρετε ότι το ΔΟΣΟΥ και εγώ προσωπικά και ο Δήμος είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία κάποιους ανθρώπους, τον αναπληρωτή δήμαρχο τον κύριο Λικούδη, ο οποίος πάντα είναι δίπλα στη ΔΕΙΑΚ. Ό,τι πρόβλημα έχουμε, ό,τι αίτημα έχουμε μαζί με τον Δήμαρχο, μας στηρίζει και μας βοηθάει. Την Αντιδήμαρχο Οικονομικών, την κυρία Γαρμπή, που για αυτή βέβαια γκρινιάζει συνεχώς, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα βρίσκουμε ένα πεδίο συνεννόησης. Και από εκεί και πέρα, πέρα από τους πολιτικούς παράγοντες, θέλω να ευχαριστήσω και κάποιους φίλους προσωπικούς που είναι παρόντες. Το Λιμενάρχη Κεφαλονιάς, ο οποίος μας τιμά πάντα με την παρουσία του. Το φίλο του εκδότη, τον Χρήστο Παπαδάτο, ο οποίος είναι προσωπικός μου φίλος και μας τιμά και αυτός μαζί με την οικογένειά του. Επίσης, θέλω να τιμήσω και να αναφερθώ στον Λούκα τον Ιφορά, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου, με τον οποίο μας συνδέει μια μακρά πορεία. Έρωτας κάποιοι λένε κακεντρεχώς. Εντάξει. Και βεβαίως πρέπει να αναφερθούμε στον πρώην πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Κουνάδη, ο οποίος είναι ανάμεσά μας, έδωσε ένα μεγάλο αγώνα και αυτός με πολύ θετικά αποτελέσματα. Όπως και ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κύριος Μιχαλάτος, δεν θέλω να μηδενίσουμε. Παραλάβουμε κάτι το οποίο ήταν οργανωμένο και από τους πρώην προέδρους και εμείς συνεχίσουμε μια θετική και δυναμική πορεία. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και πραγματικά τον κύριο Βαγγελάτο Δοχόντα, τον δημοσιογράφο που εκδίδει την εφημερίδα Κεφαλονιά, την ιστοσελίδα που είναι εδώ, την Αθανασία Δημαρκάτου από το portoni.gr και τον τοπικό σύμβουλο, τον κύριο Γαβριελάτο. Τέλος, ειδική αναφορά στον άνθρωπο ο οποίος είναι ο μεγάλος χορηγός μας, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Παναγής Κοκκόλης. Πού είναι ο Παναγής, έφυγε? Εκεί. Ο οποίος πάντα έχει εδώ πέρα φέρει γλυκά και μας έχει στην πολυτέλεια και μας καλομαθαίνει. Γιατί πάντα όπου υπάρχει Κοκκόλης υπάρχει και ευμάρεια. Δεν ξέρω αν ξέχασα κανέναν. Ο κύριος Βασιλάτος Αγρικητάς, ο λογιστής, θέλει να τον αναφέρω. Εντάξει. Πάντως πραγματικά. Η πίτα είναι 2 μέρες άδεια. Άμα πέσει σε πολιτικό ή δημοσιογράφο, δεν έχει τίποτα. Αυτοί είναι διαπλεκόμενοι και τα βρίσκουν μόνοι τους. Δεν χρειάζονται κανέναν άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, και τέλος, πού είναι ο διευθυντής που κρύβεται, πού είναι. Πού είναι ο διευθυντής? Γιατί κρύβεται. Λοιπόν, και έχουμε και τον αφανή ήρωα, τον κύριο Γασπαρινάτο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που διοικεί τη ΔΕΙΑΚ και οι πρόεδροι απλά υπογράφουμε. Μας έχει για διακοσμητικούς και κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, λοιπόν. Και πάλι χρόνια πολλά και του χρόνου. Εκεί αναπληρωτά μια κουβέντα στα γρήγορα. Παρακαλώ. Πιάνει από εκεί ή όχι? Φτάνει. Λοιπόν. Καταρχήν ο Αλουσάκης είναι γνωστός Κεφαλονίτη Τσιγκούνης και παρακαλώ όποιον από εσάς έχει κεράσει ποτέ να το πει τώρα, σηκώσει τα χέρια. Για μένα ποτέ. Λοιπόν, επειδή είναι Τσιγκούνης λοιπόν και είναι μόνο 2 μέρες και τα λοιπά, εγώ από την άλλη μου θέση ως μέλος της Δαυτιλιακής, όποιος του τύχει το φρουρί, θα έχει δώρο ένα εισιτήριο με το αυτοκίνητό του και 2 άτομα να πάει και να έρθει στην Αθήνα. Αυτά είναι. Οπότε, ήμουν πιο γαλαντό όμως εγώ από σένα και καταφάσασε πλέον ως ο νούμερο 1 Κεφαλονίτη Τσιγκούνης. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές, γιατί είναι στιγμές που δεν έχουν καμία ιδιοτέλεια. Δηλαδή είναι μια γιορτινή μέρα, πάρα πολύ οργανωμένη από τα παιδιά της ΔΕΙΑΚ και από τον Νίκο, και ευχόμαστε τέτοιες στιγμές να ζούμε συνεχώς και να είμαστε μονιασμένοι, να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες εποχές και να περάσουμε τον κάβο. Ένα κάβο δύσκολο που είναι σε όλα τα επίπεδα πραγματικά κάβος. Η Δημοτική Αρχή για να περάσει αυτόν τον κάβο κάνει τα πάντα. Γνωστά είναι τα θέματα σε όλους σας που αντιμετωπίσαμε από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα με την ανάπλαση της πόλης μας. Ελπίζουμε
τέτοιες συνθήκες να μην ξανασυναντήσουμε. Ελπίζουμε τέτοιες συμπατριώτες μας να μην ξαναβρεθούν στον δρόμο για ένα καλύτερο αργοστόλι και για μια καλύτερη Κεφαλονιά. Και με ευκαιρία της ελπίδας αυτής που εκφράζω, να πω ότι και το μεγάλο έργο που ξεκινάει τώρα με τη ΔΕΙΑΚ, που θα είναι το εργοστάσιο του νερού στην πόλη μας, μαζί με την ολοκλήρωση της αλλαγής όλου του δικτύου της πόλης των 22 χιλιόμετρων, η κατασκευή του εργοστασίου είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο από το Δήμο και τη ΔΕΙΑΚ, που η εκτίμησή μας είναι ότι θα έχει ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο. Το είπα λοιπόν, το λέγαμε προχθές με τον Νίκο, και μου έλεγε ο Νίκος μου πως είναι πολύ φιλόδοξο. Και το λέω, όσο φιλόδοξο είναι ότι θα κάνουμε την ανάπλαση σε 3,5 μήνες καθαρής εργασίας, πρωτοφανή για τα δεδομένα της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, άλλο τόσο φιλόδοξο είναι και αυτό, και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε το Δεκέμβριο όλοι το αργοστολείο να πίνει νερό από τη βρύση της. Άρα λοιπόν, ραντεβού την επόμενη Τσικνοφέμπτη με καθαρό νερό από τις βρύσεις του αργοστολείου και με τον Νίκο Ανουσάκη και όλα τα παιδιά της ΔΕΙΑΚ να διαπρέπουν για την θητεία αυτή. Να είστε καλά και τον χρόνο.